Τι συμβαίνει στα νησιά δηλαδή? Κανένα κέντρο δεν λειτουργεί σε κανένα νησί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι να προσπαθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο. Νομίζω ότι ο μόνος φορέας ο οποίος στέκεται δίπλα στο Υπουργείο σε αυτό είναι η περιφέρεια. Και προσπαθούμε στα νησιά να χτίσουμε, εννοώντας να δημιουργήσουμε κάποιες δομές πρόχειρες για την πρώτη υποδοχή, για τις 48 έως 72 ώρες, 2 ή 3 μέρες που μένουν στα νησιά, θέλει να πάρουν τα καράβια της γραμμής, να γίνουν οι πρώτες διατυπώσεις εκεί από τα όργανα, το λιμενικό και την αστυνομία, προκειμένου να φύγουν από τα νησιά. Αυτό έχει γίνει μέχρι στιγμή στο νησί της Λέρου, όπου με δαπάνες και πρωτοβουλία της περιφέρειας υπάρχει μια δομή πρόχειρη, ένα κτίριο. Στην ΚΟ την Μεγάλη Εβδομάδα, με την επίσκεψη της Υπουργού, ανεβρέθη εκεί ένα παλιό ξενοδοχείο, στο οποίο τώρα γίνονται κάποιες εργασίες προκειμένου να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και βεβαίως μένει ανοιχτό το ζήτημα και στα υπόλοιπα νησιά. Τουλάχιστον στον νομό, στη Δωδεκάνησο, συμβαίνει ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας να είναι το ελληνικό δημόσιο. Περίπου το 1/3 της επιφάνειας της Δωδεκανήσου ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στη χρηματική και στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα δεν είναι ώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, πώς και γιατί βρέθηκε το Υπουργείο Οικονομικών να κατέχει το 1/3 της... Όχι, ας μην την ανοίξουμε τώρα την κουβέντα αυτή, ας ανοίξουμε την κουβέντα της σωστής διαχείρισης του θέματος. Αλλά είναι αδιανόητο ο ιδιοκτήτης του 1/3 ενός νομού να ψάχνει να βρει ακίνητα για να κάνει αυτή τη δουλειά και να στηρίζεται στην αυτοδιοίκηση, σε δαπάνες δικές μας, στους δικούς μας προϋπολογισμούς. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι και αδιανόητο και πολιτικά ανήθικο. Ποιοι θα έπρεπε να έχουν κινηθεί μέχρι τώρα για να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, για να υπάρχουν έστω κάποιοι υποτυπώδη χώροι υποδοχής, και ποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε? Είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Είναι τα συναρμόδια υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πρωτίστως, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει. Ξέρετε, εμείς λέμε το εξής, και εγώ λέω ότι όλα αυτά τα δάκρυα. Έχετε κάνει κάποια σύσκεψη με τους υπουργούς αυτούς ή της προηγούμενης κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής ροής? Είμαστε σε μια συνεχή επαφή. Συνεχή επαφή με τους κυβερνητικούς παράγοντες για αυτό το θέμα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Σήμερα, με αφορμή την έκρηξη που υπάρχει στις αφίξεις, εμείς χαιρόμαστε, και εντός εισαγωγικών το χαιρόμαστε, μόνο γιατί επιτέλους γίνεται γνωστό και αντιλαμβάνεται πια ο καθένας, ο μέσος Έλληνας, εγώ θα πω και ο μέσος Ευρωπαίος πλέον, ότι απειλείται η κοινωνική συνοχή σε τόπους ολόκληρους. Τα νησιά κινδυνεύουν να διαλυθούν. Φανταστείτε ένα νησί σαν το Αγαθονήσι ή το Φαρμακονήσι, που έχει πάνω 20, 30, 40, 50 ανθρώπους, να δέχεται 100-150 άτομα. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα, ξέρετε. Όταν πάτε εκεί και ζήσετε τις καταστάσεις αυτές, θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Ακόμα και σε νησιά μεγαλύτερα, όπως η ΚΟ, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα 400 άτομα στην ΚΟ, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι λοιπόν ένα εθνικό ζήτημα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η χώρα συνεχίζει να ζει αυτοσχεδιάζοντας. Σε αυτή τη χώρα συνεχίζουμε να ζούμε. Είναι τραγική παραδοχή αυτή, βεβαίως, κύριε Φαντζημάρη. Είναι όμως η πραγματικότητα, ξέρετε. Δεν φτάσαμε στην κατάσταση την οποία βρεθήκαμε ως χώρα. Μάλιστα. Τυχαία. Μάλιστα. Έχουμε διεκδικήσει. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να κάνουμε και βήματα μπροστά, έτσι όπως τα περιγράφετε τα πράγματα. Έχουμε διεκδικήσει, κυρία Τσαπανίδη, με όλους τους δυνατούς τρόπους την καταστροφή μας. Δεν έχουμε σχέδια διαχείρισης, δεν έχουμε προϋπολογισμούς, δεν έχουμε τιμοπόλεμες υπηρεσίες. Και στα νησιά αυτή τη στιγμή πρέπει να ενισχυθεί το λιμενικό και η αστυνομία. Και με ανθρώπινο δυναμικό και με μέσα υλικοτεχνικά πρέπει να υπάρξουν προϋπολογισμοί, πρέπει να υπάρξουν, να γίνουν δαπάνες για να γίνουν αυτά τα πρώτα κέντρα όπου για αυτές τις 48 ώρες